μπορούμε να πούμε ένα δικό μας παιδί μπορεί να μην προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όμως ήρθε στον ΠΑΟΚ 16-17 χρονών και αγαπήθηκε όσο λίγοι που φορέσανε αυτή την τιμημένη φανέλα. Μάλιστα είναι από τα σπάνια περιστατικά που συνθήματα με το όνομά του ακουγότανε σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Έμεινε εδώ, αγάπησε την πόλη μας, αγάπησε μια κοπέλα δικιά μας, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, εδώ ζει, εδώ εργάζεται και τώρα κατεβαίνει και υποψήφιμος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πανοράματος, παρακαλώ. Είναι αυτός που θα μας μιλήσει ένα μόνο λεπτό για το Δήμο και μισή ώρα για το τι σημαίνει ένας αγώνας ΠΑΟΚ Άρη. Κυρίες και κύριοι, ο παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και προσωπικός μου φίλος, ο Βασίλης Βασιλάκος. Βασίλη, καλημέρα. Πώς μ' άκουσες? Καλημέρα, φανταστικός. Τι ωραίος είμαι. Τι ωραίος είμαι. Καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, κατεβαίνεις δημοτικός σύμβουλος με ποια παράταξη? Με τη Βαρκελόνα, με τι θα κατέβω? Με το δικό μας. Πώς το... Ο δικός είναι Βαρκελόνα. Βαρκελόνα, Παίζει μπαλάρα. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Πολύ καλά λόγια για αυτό το δήμαρχο. Παίζει πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχει πίνει πολλά χρόνια στο θόκο της Δημαρχίας του Ποδοράματος. Όμως τον έχει αγαπήσει και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να τον αγαπάει και τα επόμενα χρόνια. Εκεί τώρα ότι θα βγεις δεν το συζητάω, εγώ λέω ότι... Κοίταξε, το θα βγεις δεν είναι μια λέξη. Φίλε... Ξέρεις πάντα ότι αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος, πιο δύσκολος του αγώνας που δίναμε όταν παίζαμε και με την Μπάγκερ και με τις μεγάλες ομάδες που παίζαμε, αυτός είναι πιο δύσκολος αγώνας. Θα γίνει ένας αγώνας καλός και στο τέλος όποιος κερδίσει. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς κάτι, μη σε βάλω εκεί σε καθαριότητες και σε τέτοια, σε αθλητικούς τομείς πρέπει να σε βάλουν εσένα. Ναι, γι' αυτό πάω και ως αθλητικούς τομείς, δεν έχω σχέσεις. Ήδη ασχολείσαι με παιδικές ομάδες, Βασίλη. Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχω μια ακαδημία μαζί με τον Γιώργο Κιστή, στο Πανόραμα, μαζί με τα παιδιά την κάνανε όλοι μαζί, με τους παλιούς παίκτες του ΠΑΟΚ, και τη διαχειρίζομαι εγώ και την έχει. Είμαι αυτός ο οποίος είμαι θεματοφύλακας στην Ακαδημία. Μάλιστα. Με τη συμπαράσταση των παιδιών. Ποια είναι τα άλλα τα παιδιά που είναι εκεί πέρα όλοι μαζί που την κάνατε? Παιδιά τα λέμε, τώρα δεν είμαστε. Ναι, εντάξει, για μας παιδιά είναι. Βασίλης, ο Βασιλάκης. Είναι ο Φούκη, είναι ο Νέτο, είναι ο Γιώργος Οκούδας, είναι ο Κούλης Αποστοκίδης. Πως ορφανός είμαστε όλοι εκεί μαζί. Πω, 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 τι ιερά ονόματα μου λες ρε φίλε, ανατρίχιασα. Μπράβο, συγχαρητήρια, πάμε στα και ναι. Συμμετέχουν, και το τέτοιο είναι ότι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, συμμετέχουν σε όλες τις καταστάσεις. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω το Βασίλη, το λέω δύο φορές τώρα, το ρωτήσω τώρα, το ρωτήσω και μετά, αυτό το οποίο είχα να πω για το Βασίλη το Βασιλάκο ήταν το απίστευτο πάθος που έβγαζε και ένταση μέσα στον αγώνα, τα ατσάλινα πόδια του που έτσι και έπιανανε σουτ να ευχόσουν να μην είσαι μπροστά. Ήταν ένας παίκτης που αγαπήθηκε όσο λίγοι και ένας παίκτης που τίμησε τη φανέλα του δικέφαλου όσο λίγοι. Επειδή από μικρό παιδί ήρθε στον ΠΑΟΚ, θα ήθελα να το ρωτήσω τι σήμαινε για τους ποδοσφαιριστές της τότε εποχής ένας αγώνας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Και μιλάω για ΠΑΟΚ και Άρη, όχι για Άρη και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρη, δηλαδή το παιχνίδι στην Τούμπα. Υπήρχε άγχος? Μ' ακούω, σ' ακούω. Ναι, ναι. Υπήρχε άγχος πριν τον αγώνα. Άκουσα πω κάτι. Εγώ από μικρός, επειδή έλεξα γρήγορα στον ΠΑΟΚ, μόλις ήρθα, θέλεις πάντα στην ομάδα μας, προσπαθούσαν ο περίγυρος γύρω από την ομάδα να σου περάσει το μήνυμα τι σημαίνει ξέρεις να παίζεις με τον Άρη, για αυτό σου μιλάμε για τον Άρη, ένα παιχνίδι πάω κάτω στην Τούμπα. Θεωρώ ότι όλη η εβδομάδα ήταν, ξέρεις,
η διαδικασία της Κυριακής και του παιχνιδιού και μεταξύ των παιχνιδιών και μεταξύ των φιλάθλων, αλλά σε πολύ κλίμα καλό και ήρεμο, όχι ξέρεις, θα βγει σήμερα. Υπήρχε, ξέρεις, το πείραγμα, υπήρχε, ξέρεις, αυτό που γινόταν, ξέρεις, μεταξύ των οπαδών, αλλά από εκεί μετά ήταν μόνο μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Το ζήτημα είναι ότι το ΠΑΟΚ Άρης ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναν όλοι, όλη την εβδομάδα και μέχρι που να γίνει αυτό το μάτς, ζούσαν για αυτό το παιχνίδι. Όσον αφορά παιχτικά, για μας ήταν, ξέρεις, κάτι παρόμοιο με αυτό που ήταν όταν θα παίζαμε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, δεν άλλαζε, γιατί το ΠΑΟΚ ήταν μια έδρα η οποία ήταν πάρα πολύ δυνατή, ήταν δύσκολο να περάσει ως αντίπαλος, επομένως είχαμε το πλεονέκτημα ότι δεν είχαμε το άγχος στο αγώνα. Μάλιστα. Και από τους αγώνες αυτούς μέσα στην Τούπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρεως που έχεις παίξει πολλούς, είναι κάτι που θυμάσαι ιδιαίτερα, κάποιος αγώνας ή κάποια φάση? Κοίταξε, θεωρώ ότι επειδή ένισα ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, ξέρεις, ιστορικό παιχνίδι, το οποίο θα μείνει στην ιστορία και έχει μείνει στην ιστορία, ξέρεις, το μάτς του Κυπέλλου με τις Τενεκέδες. Ναι, έγινε στο Καρατατζόγλου αυτό. Ναι, πιστεύω ότι εκείνο το μάτι ήταν το μάτι το οποίο ήταν αρρώσιμο. Γενικά ο κόσμος όλος έγινε το θυμάται, όπως το θυμάμαι και πολύ, γιατί εντάξει, ήταν λίγο από δεύτερο γκολ, ήταν το νικητήριο γκολ, ήμουν 19 χρόνια τότε, στα 20, ήταν, ξέρεις, κάτι διαφορετικό. Ήταν, δηλαδή ζούσε σε ένα όνειρο, δηλαδή εγώ που ήμουν μικρός ζούσα ένα όνειρο. Νομίζω είχες βάλει και γκολ σε εκείνο το μάτς, αν δεν θυμάμαι καλά. Ναι, είχα βάλει το γκολ. Το πρώτο ή το δεύτερο? Το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο. Το πρώτο Σαράφης, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια πάω κάνεις χάσαν την έλλειψη στη διάρκεια του χρόνου, γιατί και οι παίχτες αλλάξανε και ήρθαν οι παίχτες αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν πολλά χρόνια, ξέρεις, δεν μένουν πολλά χρόνια στην ομάδα, μένουν λίγα χρόνια και αρχίζει, ξέρεις, μετά η πίεση προς τους παίχτες ότι ξέρεις, θα κερδίσουμε, θα κάνουμε, σε τους ξένους παίχτες. Δεν ήταν Ελληνόπουλο να είναι πολλά χρόνια στην ομάδα για να μπορούν να έχουν και να ξέρουν τι είναι ένα μάτι ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε Ελληνόπουλα πάντως στον ΠΑΟΚ και Ελληνόπουλα αξιόλογα με πολύ μεγάλο ταλέντο που αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου γνώμη, η στάρ του ΠΑΟΚ δεν είναι οι ξένοι παίκτες, αλλά είναι οι Έλληνες. Και μιλάω για τον Μιχαηλίδη, για τον Κουλιεράκη, για τον Κωνσταντέλια και τον Τζίμα. Και τον Τζιγκάρα. Για όλα τα ενδιαφέρον που παίζουν τώρα. Και καλή φουρνιά, Βασίλη. Είναι φυσιολογικό ότι θα συνεχίζει και όσο πάλι θα βγάζει, γιατί μια και ασχολούμαι και όσο με αναπτυξιακές ομάδες, βλέπω ότι η δουλειά που έχει γίνει σε βάθος, αν συνεχιστεί, θα συνεχίζει πάλι ο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ να υπάρχουν αυτές οι λύσεις να βρίσκουμε τέτοιες Ελληνόπουλα. Αυτό το ζήτημα είναι ότι πότε θα καταφέρουμε να βρούμε τους έμπειρους παίκτες, οι οποίοι θα αντέξουν στην πίεση, για να μπορέσουμε να έχουμε και τα παιδιά πιο εύκολα να παίζουμε στον αγώνα. Να μην περιμένουν. Δηλαδή στα 19 του χρόνια ο Κωνσταντέλιας να γίνει ο ηγέτης της ομάδας. Έτσι. Να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δουλέψει, θα βγει και να μπορέσει να γίνει αργότερα, μετά από 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, ο ηγέτης της που θα μπορεί να... Να πάρει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλει κάποια χρόνια οπωσδήποτε. Αυτό δεχτήκαμε εμείς τότε εκεί την εποχή που ήμασταν ο Αρθαντρίδης, ο Σκαρτάδος, ο Αρβάντας, ο Μανιάτης, εγώ, όλα τα παιδιά που είχαμε πάνω μας στον Σαράβι, τον Κλούδα και τους άλλους παίκτες που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και μπορέσαμε να διατέξαμε στη πήραμε το 85 το πρωτάθλημα και θα συνεχίσαμε να τα δούμε και τα πρωτάθληματα αν τυχόν υπήρχε και η ισχυρή διοίκηση. Γιατί τώρα βέβαια δεν είναι ο μεγάλο μέτοχος μαζί μας, αλλά η ισχυρή διοίκηση υπάρχει. Έτσι. Βεβαίως. Ναι, υπάρχει. Βεβαίως. Βλέπεις... Όταν δεν είχαμε, τότε ψαχνόμασταν, εντάξει. Πιστεύεις ότι αυτή η φουρνιά που βγήκε από τα παιδιά που
βγάζουν τα ταλέντα που βγαίνουν από τις ακαδημίες. Έχει αντάξιους ξένους παίκτες, γιατί νομίζω ότι οι κινήσεις που γίνανε φέτος είναι ότι γίνανε μεταγραφές από παίκτες εγνωσμένης αξίας σε καλή ηλικία, με περγαμηνές, με εμπειρία. Θα μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιστεύεις, ο κύριος Λουτσέσκου να μοντάρει αυτό το σύλλογο, αυτό το σύνολο, και να το κάνει ομάδα? Θα μπορέσει γρήγορα, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα... Να σου πω την αλήθεια, ότι είμαι παίκτες οι οποίοι παίζαν σε ομάδες, ξέρεις, υψηλό επίπεδο, αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμη δεν τους έχουμε δει να παίζουν. Έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα. Παίζοντας και βλέποντας, έρχονται και παίρνοντας και αυτή το βάπτισμα, να μάθουν τον τρόπο παιχνιδιού που έχει από αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να είσαι καλός παίκτης, αλλά τώρα επειδή υπάρχουν πολλοί προπονητές οι οποίοι έχουν διαφορετικά συστήματα, είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν μερικοί παίκτες γρήγορα άμεσα. Εντάξει. Πρέπει να είναι πολύ έτοιμος 100% για να μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως. Όταν θα γίνουν προσαρμογές, τότε θα δούμε και θα λέμε ότι ναι, μεν έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κορμό. Έχουμε, ξέρεις, οι οποίοι μπορούν τέσσερις πώς είναι να βοηθήσουν την ομάδα, άρα και μπορούν να προσθέσουν και άλλα παιδιά, να μπορούν να προσθέσουν, αφού το θέλουν κιόλας, αφού το έχουμε κιόλας, γιατί έχουμε υποκτάσεις υποδομές, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε για να μπορέσουμε, γιατί όλοι εκεί πατάνε πέρα. Όσοι, από ό,τι βλέπεις, και ο ΠΑΟΚ πουλάει και αγοράζει, δεν έχει δυνατότητα πλέον να αγοράσει μόνος του. Ναι, το επίπεδο είναι τόσο ψηλό πλέον στον ΠΑΟΚ, που παίκτες που άλλες φορές θα γινόταν πανηγύρια, μα υπήρχαν, να δω ένα από όπως ο Τσαούσης και ο Λίρατζης. Είναι δύο πολύ καλοί παίκτες, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα καλύτερους, με αποτέλεσμα... Αν δεν τα είχαμε για το καλοκαίρι, Γιώργο, θα θεωρούσαμε ότι είναι πολύ άσχημο καλοκαίρι από θέμα μεταγραφών. Σε διάρκεια όμως είδαμε ότι πλαισιώθηκε από παίκτες οι οποίοι δώσαν και όθηση και ψυχολογία και στην ομάδα και στο φυσικό. Βεβαίως. Βεβαίως. Βασίλη... Επομένως περιμένουμε τώρα, να δούμε το αποτέλεσμα τώρα. Το αποτέλεσμα περιμένουμε τώρα. Τις νίκες. Πώς... Αν δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες βγούνε, τότε θα περιμένουμε να έχουμε, πώς το λένε, πανηγύρια. Να κάνουμε πανηγύρια. Ναι. Από ξανά όσο θα τους πούμε στο ΠΑΟ. Γενικά όλοι μας να πιστεύουμε ότι μπήκαμε ξανά στο χώρο. Εντάξει. Αν θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποιον από αυτούς που ήρθανε, παραδείγματος χάρη, εγώ είδα αυτό το Γάλλο, το Θεριό. Αυτοί που ήρθανε μέχρι τώρα είναι αυτός ο Βραζιλιάνος, ο οποίος θεωρώ ότι είναι σε, μπορεί να είναι μεγάλο στην ηλικία, αλλά δεν ξέρω, εντάξει. Ποιο να είπες, Βασίλη? Το Βραζιλιάνο. Τον Μάρκο Αντώνιο? Όχι. Τους Γερτέρης. Ποιο να λέει? Τον Τάισον. Μάλιστα. Εγώ για τον Μεϊτέ που τον είδα λίγο με τον Όφη. Άμα δεν το δούμε να παίζει, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Φίλε Θεριό, ανήμερο τώρα. Αυτός ο παίκτης είναι θέμα. Ήταν και ο Εσίτη, αλλά δεν έκανε τίποτα. Ναι, ήταν και ο Εσίτη. Αυτός όμως έπαιξε σε πιο μεγάλο επίπεδο από τον Εσίτη. Τέλος πάντων. Κάποιοι. Κάποια φωνή, κάποια πρόβλεψη μπορούμε να έχουμε για αύριο, για μεθαύριο? Τι πιστεύεις ότι... Κοίταξε, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος. Πιο έτοιμος είναι, βεβαίως. Και εγώ αυτό. Και εγώ αυτό. Μιλάμε για τέτοιο, όμως μιλάμε για τέτοιο. Έτσι, απολύτως. Δεν πολύ κατάμε, ξέρεις, μια πισινή, γιατί ξέρεις, είναι ένα τέτοιο, δεν το κάνει. Η ψυχολογία είναι ψυχολογία, πάντα να ξέρεις. Τεράστιο θέμα που... ψυχολογίας, και με ψυχολογία πρέπει να μπούμε και στον πολιτικό αγώνα. Θα ψηφίσουμε Βασίλη Βασιλάκο. Ήδη μαθαίνω πούλμαν ολόκληρα από όλη τη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν να γράψουν τα εκλογικά τους. Θέλω να πω ότι δικαιώματα στο πανόραμα. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι συμμετέχω σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν είμαι πολιτικός. Είμαι αθλητικός τύπος. Συμμετέχω για τα αθλητικά του τόπου και να μπορέσουμε να βοηθήσω τα παιδιά, τα μικρά και τους μεγάλους, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν πάρα μεγάλη πολύ ελίξη και έχουν κάθε μέρα στο γήπεδο και τρέχουν και περπατάνε, και αυτό το δείτε, και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε για να μπορεί να θέλει το στρες και η πίεση της μέρας.
Επομένως εκεί κάπου θα είναι, αν τυχόν το θελήσει ο κόσμος και θελήσει θα μου βοηθήσει. Και να μην γίνω πάλι όταν βοήθησε. Δεν μου λες, σε γνωρίζει ακόμα ο κόσμος Βασίλη στον δρόμο? Ναι, αυτοί οι οποίοι με ζήσαν σε αφέτηνε, αυτοί που ζήσαν κάποια παιδιά μέσα από τους παιδιστές, έπαιζε σε στο ΠΑΟΚ, είναι αυτός, φυσικά από που βλημματίζονται. Ναι. Όπου ήταν φωτάκια πολύ στην Ακαδημία μου, που έπαιζε στο YouTube μετά και βλέπω φυσικά. Καταλαβαίνω τι παικτούρα ήσουνα. Γεια σου ρε Βασίλη Βασιλάκο. Γεια σου ρε αγόρι μου, να σε καλά. Και καλή επιτυχία.